Μαρία, καλημέρα. Καλό. Δεν ξέρω, είσαι Ελλάδα, είσαι Βρυξέλλες, δεν ξέρω πού σε βρίσκουμε. Είμαι σε Ελλάδα, ναι. Είμαι στην Ελλάδα. Χριστούγεννα, είναι κλειστό το κοινό. Δεν προκύπτει το 180, Μαρία, εξ όσων φαίνεται. Πολύ φύτολα μόνο θέλω να πω γι' αυτό, γιατί έχει μεγάλη σημασία να σεβαστούμε αυτή την ώρα τους συναδέλφους μου στο Εθνικό Κοινοβούλιο. Είναι οι βουλευτές αντιμέτωποι με τη συνείδησή τους. Ναι. Ως εκ τούτου, μένει να περιμένουμε το αποτέλεσμα πριν κάνουμε οποιοδήποτε σχόλιο. Ναι. Σαφώς το Σύνταγμα και οι νόμοι προβλέπουν την διαδικασία που θα ακολουθηθεί στην περίπτωση που δεν εκλεγεί πρόεδρος της Δημοκρατίας. Σήμερα όμως δεν υπάρχει κανένα δράμα και κανένας φόβος. Σήμερα υπάρχει μόνο ο βουλευτής και η συνείδησή του. Ναι. Ο κάθε βουλευτής αποφασίζει με βάση τη συνείδησή του. Υπάρχει και το κόμμα όμως. Καλώς ή κακώς υπάρχει το κόμμα. Πέρα από, από τη δεδομένη γραμμή που έχει δώσει ο ΣΥΡΙΖΑ με βάση ένα πολιτικό σκεπτικό που λέει πάση θυσία εκλογές. Και για επιρρήμηχθεί το, είναι πολύ συγκεκριμένο το πολιτικό σκεπτικό του ΣΥΡΙΖΑ. Πέρα από την αγωνία των εναπομεινάντων στο πλαίσιο των ανεξαρτήτων Ελλήνων, από τον κύριο Καμένο, αυτοί θέλουν, υποθέτω, με βάση και τα πολιτικά δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί, να είναι ένα δίδυμο με το ΣΥΡΙΖΑ στον επόμενο τόνο. Αλλά αυτό είναι μια πολιτική επιλογή. Οι άλλοι, οι ανεξάρτητοι βουλευτές, είναι αντιμέτωποι με τη συνείδησή τους. Και βεβαίως είναι οι άνθρωποι που θα κληθούν να εξηγήσουν στην εκλογική τους περιφέρεια τι ακριβώς έκαναν, με βάση ποιο σκεπτικό το έκαναν, με βάση ποια επιλογή. Η αποδός τριών παραγράφων της κυρίας Φωτίου νωρίτερα ήταν η εξής. Είναι καιρός η Ελλάδα, και ο ΣΥΡΙΖΑ θα αναλάβει πρωτοβουλία γι' αυτό, να στείλει ένα μάθημα στην Ευρώπη. Επειδή έχεις πλέον μια θητεία κάποιων μηνών εκεί. Αυτό πώς ακούγεται? Ότι η Ευρώπη της Μέρκελ δεν πάει πουθενά, ότι είναι αδιέξοδη η πολιτική που εφαρμόζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση με κεντρική κατεύθυνση, κατευθυντήρια δύναμη την Γερμανία, και ότι είναι καιρός πλέον η Ελλάδα, ο ΣΥΡΙΖΑ, ενδεχομένως και κάποιες άλλες περιφερειακές πολιτικές δυνάμεις, να στείλουν ένα διαφορετικό μήνυμα και να δώσουν ένα μάθημα στην Ευρώπη. Πώς ακούγεται? Θα σας περιγράψω την εικόνα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο δεν είναι ένα κοινοβούλιο που έχει προκύψει από εκλογές πριν από χρόνια. Είναι το κοινοβούλιο που προέκυψε από τις εκλογές του περασμένου Μαΐου. Εκεί λοιπόν πρώτη δύναμη είναι το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, στο οποίο ανήκει και συμμετέχει η Νέα Δημοκρατία. Δεύτερη δύναμη είναι οι Σοσιαλιστές και οι Δημοκράτες, στο οποίο ανήκουν και συμμετέχουν το Πασόκ και το Ποτάμι. Τρίτη δύναμη είναι οι Φιλελεύθεροι. Δεν υπάρχει ελληνική εκπροσώπηση και αυτές οι δυνάμεις συγκροτούν την ευρύτατη πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κέντρου, που υποστήριξε τον νέο πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Γιούνκερ, και τον νέο πρόεδρο του Κοινοβουλίου, τον κύριο Σούλτς. Αυτό που περιγράφει η κυρία Φωτίου είναι μια ενδιαφέρουσα εκδοχή μιας ιδιαίτερα μειοψηφικής τάσης. Η εκπροσώπηση της αριστεράς στην Ευρώπη είναι πάρα πολύ μικρή και η παρέμβασή της ελάχιστη. Ναι. Ως εκ τούτου, το να δημιουργήσουμε τρικυμία στο ποτήρι, πιστεύω ότι αφορά μόνο το λαό μας, τους ανθρώπους μας που θα είναι μέσα στο ποτήρι. Η αίσθηση ότι μπορεί η Ελλάδα να προκαλέσει συστημικό κίνδυνο στην Ευρώπη είναι μια αίσθηση που νομίζω ότι όσοι γνωρίζουμε τους αριθμούς μπορούμε άμεσα να την καταρρύψουμε. Το ελληνικό χρέος, αν θέλετε να το δούμε πρακτικά, βρίσκεται στα χέρια των Ευρωπαϊκών Κεντρικών Τραπεζών κατά 75%. Ως εκ τούτου υπάρχει ένας κίνδυνος ο οποίος είναι εντελώς διαχειρίσιμος από την πλευρά του. Άρα δεν είναι ο κίνδυνος για εκείνους ανάλογος με εκείνον με πριν από... Με τον κίνδυνο που διατρέχουμε εμείς. Ναι, καλά. Με τον κίνδυνο που διατρέχουμε εμείς, που ανά πάσα στιγμή μπορούμε να βρεθούμε από έλλειψη ρευστότητας, εάν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κλείσει την κάνουλα, μέχρι ακόμη και εκτός νομίσματος, εάν δεν τηρήσουμε τους κανόνες. Υπάρχει μία... Υπάρχει ένα... Δεν θα κουραστώ να το λέω και με συγχωρείς. Ναι. Αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία να μην καλλιεργούμε ψευδεστήσεις και να μην δίνουμε την αίσθηση ότι υπάρχει, γίνονται διεργασίες που ενεργοποιούν τον φόβο των πολιτών και άλλα τέτοια. Ευρώ χωρίς κανόνες, ναι, δεν υπάρχει. Εδώ, διάβαζα τον κύριο Τσίπρα, διάβαζα το άρθρο του κύριου Τσίπρα, το οποίο έλεγε ότι θα προχωρήσει χωρίς να δημιουργήσει νέο χρέος και νέα ελλείμματα το πακέτο των 11,5 δισεκατομμυρίων ευρώ που εξήγηλε στη Θεσσαλονίκη, και ψάχνω ακόμη. Πού είναι αυτά τα λεφτά? Από πού θα βρεθούν αυτά τα λεφτά?
Να βρεθούν από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, όταν νομίζω είναι σαφές σε όλους τους τόνους, ελέγχθηκε από τον διοικητή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα να χρησιμοποιηθούν αυτά τα χρήματα για άλλες δαπάνες πέραν της υποστήριξης του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Μαρία, εδώ μια φίλη, η Κατερίνα, μου γράφει στο Facebook. Είναι μια ερώτηση την οποία μας θέτουν συνεχώς κάποιοι από τους ακροατές, οι οποίοι βλέπουν διαφορετικά τα πράγματα. Γράφει, ρωτήστε την κυρία Σπυράκη, εγώ που τα έχω χάσει όλα, τι έχω να φοβηθώ? Κατερίνα μου, αυτό που με ρωτάς είναι πάρα πολύ σοβαρό. Και θέλω να σου πω ότι εσύ τα έχεις χάσει όλα, αλλά μπορεί να ξαναρχίσεις από την αρχή. Σε μια κοινωνία που θα δώσει μια ευκαιρία να βρεις μια δουλειά μέσα σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο. Σε μια χώρα όμως που θα αντιμετωπίζει τους πολίτες της ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας, δεν έχεις καμία δυνατότητα να κάνεις απολύτως τίποτα. Σε μια χώρα έξω από το ευρώ, δεν έχεις καμία δυνατότητα να κάνεις απολύτως τίποτα. Σε μια χώρα που θα είναι ξανά στο κύλος του γκρεμού, σίγουρα δεν έχεις να κάνεις καμία δυνατότητα να κάνεις απολύτως τίποτα. Σε μια χώρα όμως που θα έρθει ένας άνθρωπος να επενδύσει τα λεφτά του, γιατί θεωρεί ότι το περιβάλλον είναι σταθερό, γιατί δεν θα τον κλείσει αύριο κανένας, γιατί δεν θα καταγγείλει κανένας αύριο τη συμφωνία που έχει κάνει με το δημόσιο, είναι πολύ πιθανό να βρεις δουλειά. Είναι πολύ πιθανό να πας παρακάτω. Όλοι στο περιβάλλον μας, όλοι έχουμε ανθρώπους που έκαναν τις δουλειές τους. Και ελπίζουμε ότι βελτιώνοντας την κατάσταση στη χώρα θα βρεθούν άλλες δουλειές. Δεν θέλουμε όμως να χάσουμε όλοι όσα έχουν. Δεν θέλουμε όμως να χάσει και η μεσαία τάξη ό,τι έχει απομείνει. Θέλουμε ο συνταξιούχος να μπορεί να πάρει τη σύνταξη στο τέλος του μήνα. Και αυτό είναι σπουδαίο, είναι διακύβευμα και αυτό. Για να ολοκληρώσουμε, Μαρία, θα το θέσω. Το έχω ακούσει πολλές φορές και εγώ ως επαγγελματίας, αλλά και παλαιότερα. Στη δημοκρατία τελικά υπάρχουν ή δεν υπάρχουν αδιέξοδα? Γιατί κάποιοι λένε ότι οι εκλογές είναι η τελευταία απάντηση στα αδιέξοδα. Όχι, δεν υπάρχουν αδιέξοδα, σαφώς. Άρα οι εκλογές είναι η απάντηση σε κάθε αδιέξοδο. Σαφώς. Και δεν υπάρχουν αδιέξοδα και σαφώς, εάν σήμερα οι βουλευτές, οι ανεξάρτητοι βουλευτές, αναλάβουν την ευθύνη να γίνουν εκλογές, γιατί ήδη την ανέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ, το κομμάτι της Δημοκρατικής Αριστεράς που ενσωματώνεται με το ΣΥΡΙΖΑ και ένα μέρος από τους εναπομείναντες ανεξάρτητους Έλληνες. Αν και οι ανεξάρτητοι βουλευτές, ορισμένοι από τους ανεξάρτητους βουλευτές, αναλάβουν αυτή την ευθύνη, μετά θα έρθει η ώρα του πολίτη. Και επιτρέψτε μου να πω ότι οι πολίτες είναι πάρα πολύ όρημοι για να μπουν σε τέτοιες συζητήσεις. Φόβων, αδιεξόδων, καταστάσεων δηλαδή που εμείς περιγράφουμε, και εγώ περιέγραφα ενδεχομένως πριν από 6 μήνες δημοσιογραφία με πολλά επίθετα μπροστά. Ο πολίτης θα μπει πίσω από το παραβάν και θα αποφασίσει. Αν θέλει σταθερότητα, αν θέλει να κλείσει αυτός ο κύκλος και να είναι η Ελλάδα στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να προχωρήσει η Ελλάδα και να κάνει το επόμενο βήμα, ή αν θέλει να μπει σε χαρτογράφητα νερά. Δύο είναι οι εκλογές πολιτικής που θα συγκρουστούν σε αυτές τις εκλογές, εάν και εφόσον γίνουν. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Μάλιστα. Μαρία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλό πρωινό. Γεια χαρά. Γεια χρόνια πολλά. Focus 103,6.